φοδρή μαζική πυραυλική επίθεση μέσα στη νύχτα εξαπέλυσαν εναντίον πολλαπλών στόχων στο έδαφος Ουκρανίας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σημειώνοντας συναγερμό στην Ουκρανική αεράμινα και δημιουργώντας χάος σε όλη σχεδόν την επικράτεια, καθώς επλήγησαν στόχοι από τη δυτική έως και την ανατολική πλευρά της χώρας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι κρούς σε συνδυασμό με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, τα γνωστά σε όλους μας πλέον ρωσικά γεράνια. Όπως μάλιστα αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης και ειδικότερα η δισουραυκή στο σελίδα Ριντόφκα, που ανάρτησε και χάρτη των τοποθεσιών των ρωσικών χτυπημάτων, οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν να χτυπούν και ενεργειακές υποδομές, όπως το σταθμό διανομής του θερμοηλεκτρικού κέντρου στο Ρίβν, κάτι που είχαμε επισημάνει τις προηγούμενες ημέρες ότι η ρωσική πλευρά θα ξεκινήσει να πράττει λόγω του επερχόμενου χειμώνα, αλλά υπήρξαν επίσης και πολλά χτυπήματα στην πρωτεύουσα Κίεβο, όπου πιθανολογείται ότι χτυπήθηκαν αποθήκες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και τα ρωσικά χτυπήματα φυσικά και δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς επλήγησαν στόχοι στις περιοχές Τσεχάσκι, Κλεμίνσκι, Χάρκοβο, Βινίτσα, Ιβάνο-Φραγκίσκ, όπως επίσης και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Τρόχοβιτς, που βρίσκεται στην περιοχή του Λβίβ, όπου και υπάρχουν δηληστήρια πετρελαίου. Η μαζική αυτή σφοδρή ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την απόκρουση ουκρανικής μαζικής επίθεσης με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, 19 στον αριθμό, που έστειλε το Κίεβο να χτυπήσουν την Κρυμαία και τα οποία το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι κατέριψε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, όπως και ακόμα 3 πάνω από τα εδάφη των περιοχών Κούρσκ, Μπελγκορότ και Οριόλ. Οπότε σίγουρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή ήταν η απάντηση της Ρωσίας, η απάντηση της Μόσχας, η οποία έκαψε κυριολεκτικά την Ουκρανία μέσα στο βράδυ.